Σωτήρη τον Σαμψόν, τον καλημερίζω. Σωτήρη μου, καλησήμερα. Καλή σας μέρα. Και γιατί είναι εδώ ο Σωτήρης? Διότι ο Σωτήρης θα είναι υποψήφιος αναπληρωτής πρόεδρος στο συναγερμό τον επόμενο μήνα που θα γίνει η εκλογή του αναπληρωτή πρόεδρου. Και θέλω να μου πει έτσι το σκεπτικό, γιατί, πώς. Να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Χρόνια και ζαμάνια. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Λοιπόν, ο λόγος είναι απλός για μένα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε το αξίωμα, ούτε η καρέκλα. Με γνωρίζει, ξέρεις πολύ καλά και το ποιος είμαι και το πώς σκέφτομαι. Θεωρώ όμως ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η παράταξη έχει χάσει την ταυτότητά της. Τα τελευταία χρόνια ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που φτιάξαμε το 1976. Ο συναγερμός εκείνος δημιουργήθηκε με αρχές, με αξίες, με ιδανικά, τα οποία είναι επίκαιρα σήμερα όπως και τότε, είναι σήμερα επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε, και επειδή ακούω να μιλούν για ενότητα στο κόμμα, για εξυγχρονισμό, για ανανέωση, και θεωρώ ότι η ενότητα, ο εξυγχρονισμός και η ανανέωση, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι έννοιες αφηρημένες, αλλά πρέπει να έχουν κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά του κόμματος, της δημιουργίας του, και μόνο μέσα από την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτά και την επανέβρεση, αν θέλετε, της ταυτότητας του κόμματος, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Να ρωτήσω κάτι, Σωτήρη μου. Θεωρείς ότι η ήττα στις εκλογές, τις προεδρικές, και η αποτυχία βέβαια να περάσει τον υποψήφιο του η παράταξη δεύτερο γύρο, ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των χρόνων και των λαθών που είχαν γίνει? Σαφώς δεν... Ήταν λάθος μόνο επιλογή? Όχι, όχι. Σαφώς δεν θεωρώ ότι τις εκλογές τις χάσαμε μέσα σε μία νύχτα. Μάλιστα. Ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ετών που κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι γι' αυτό το λόγο που εγώ θεωρώ ότι σε πρώτη φάση και άμεσα και κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει, αλλά έστω και τώρα πρέπει να γίνει και σίγουρα πριν τις εκλογές του Μάη, θα πρέπει να υπάρξει και αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από το κόμμα, αλλά και ιδεολογικό συνέδριο, διότι αυτή τη στιγμή, Ανδρέα μου καλέ, αν ρωτήσεις 100 συναγερμικούς τι είναι ο συναγερμός, θα πάρεις 100 διαφορετικές απαντήσεις. Ναι. Ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει συγκεκριμένους λόγους ίδρυσης, έχει συγκεκριμένα ιδανικά, συγκεκριμένες αρχές και αξίες, τις οποίες απολέσαμε. Ξέρετε, όταν ανοίξαμε το κόμμα, και ορθά λέω ανοίξαμε το κόμμα για να το μεγαλώσουμε, λέει η διακήρυξη αρχών του κόμματος ότι μέλη του κόμματος μπορούν να είναι εκείνοι που ασπάζονται την ιδεολογία του. Εμείς, αντί να ακολουθήσουμε τη διακήρυξη αρχών, διαφοροποιούσαμε τη δική μας την ιδεολογία για να φέρουμε μέσα κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν είναι αυτοί που είμαστε. Και ο συναγερμός του σήμερα σίγουρα δεν είναι ο συναγερμός που φτιάξαμε. Πώς είδες την, και την ήττα, αλλά και γενικότερα μετά την εξέλιξη, την παραίτηση από οποιοδήποτε αξίωμα του κ. Αβέροφ? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Αβέροφ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει θέμα διάσπασης στο κόμμα. Υπήρξε, φάνηκε. Όλα αυτά τα χρόνια παραχωρούσαμε τους ανθρώπους μας και τους εκπαιδεύαμε, αν θέλετε, να ψηφίζουν αλλού και να είναι και ευτυχισμένοι και να νιώθουν και καλά που ψηφίζουν αλλού. Δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτός είναι ο συναγερμός. Ελευθερία, λέει η αρχή μας, η διακήρυξη αρχών, ότι η ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό. Λέει, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει αταλάντευτα και αμετάκλητα στην ελευθερία σε όλη την έκταση της έννοιας. Δεν μιλούμε μόνο
για μια ελεύθερη Κύπρο, που δεν μιλούμε πλέον για μια ελεύθερη Κύπρο. Η διακήρυξη αρχών μιλά για δίκαιη λύση. Εμείς αντικαταστήσαμε τη δίκαιη λύση με λειτουργική, μετά την κάναμε βιώσιμη. Μάλιστα. Και πάμε παραπέρα. Δεν γίνεται. Ντρεπόμαστε και λυπάμαι που το λέω, με την έννοια του ότι δαχτυλοδειχνόμαστε πλέον, αν μιλήσουμε για Ελλάδα, αν μιλήσουμε για χριστιανισμό, αν μιλήσουμε για ελληνική σημαία. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι για να πάει μπροστά αυτό το κόμμα πρέπει να αναβαπτιστεί στις αρχές και στις αξίες. Και γι' αυτό διεκδικώ τη θέση. Να, πριν πάμε στη θέση, πώς είδες την εκλογή της κυρίας Δημητρίου? Η εκλογή της κυρίας Δημητρίου έγινε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Θα την στηρίξουμε. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η βάση έχει μιλήσει, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, για χρόνια τη βάση την παραμελήσαμε και δεν την ακούγαμε. Η βάση έλεγε Α, η ηγεσία μπορεί να έλεγε κάτι άλλο, και επέμενε η ηγεσία να ακολουθεί η βάση, χωρίς να ακούγεται, τις θέσεις της ηγεσίας. Είναι λογικό λοιπόν σε κάποια στιγμή να χάσεις τη βάση σου. Ενότητα λοιπόν σημαίνει όχι μόνο επαναφορά ανθρώπων που δημιούργησαν το κόμμα, που το έφτιαξαν, που με αίμα υδρότα το κράτησαν και το έχουν στήσει, τη ραχοκοκαλιά του κόμματος, αλλά να ακούγεται και η βάση. Έχουμε τοπικές επιτροπές, κλαδικές επιτροπές, έχουμε επιτροπές επαγγελματικές. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περιπέσει σε, αν θέλετε, αχρηστία. Πρέπει η ηγεσία να είναι σε σύμπνοια με τη βάση. Και για να είναι σε σύμπνοια με τη βάση πρέπει να την ακούει. Επομένως, θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι ο λόγος που διεκδικώ αυτή τη θέση είναι ακριβώς για να επιστρέψουμε στο συναγερμό που δημιουργήσαμε το 1976 και όχι στο συναγερμό που έχουμε φτιάξει μέσα σε χρόνια ή μέσα από χρόνια, και ο οποίος δεν είναι, επαναλαμβάνω, ο συναγερμός. Σωτήρη, εσύ γεννήθηκες μέσα στο συναγερμό, μεγάλο συναγερμό μέσα, βουλευτής του συναγερμού για χρόνια. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα? Δηλαδή, εντάξει, λέμε όλοι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να γίνουν αλλαγές, να έρθει κοντά κόσμος, να δούμε, να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τα θέλω μας. Μέσα σε μια νέα κοινωνία που ζούμε σήμερα, θεωρείς την εύκολο? Βεβαίως, να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, να πάω ένα βήμα πίσω. Στην νεολαία του συναγερμού, με πήρε ο Μακαρίδης, ο Μανώλης, ο Χριστοφίδης. Τώρα μιλάμε για ποια χρονολογία τώρα? Μιλάμε τώρα για το 78. Ήμουν 13 χρονών. Γι' αυτό είπα ότι γεννήθηκε στο συναγερμό, έτσι. Λοιπόν, ήμουν από όλοι τα πρώτα στελέχη της νεολαίας, τότε που η νεολαία στη Λευκοσία ήταν στην Πινδάρου. Και εκεί, σε δύσκολους καιρούς. Πολύ δύσκολους καιρούς. Για να βάλουμε ένα πανό, έπρεπε πρώτα να φάμε ξύλο, να πάμε στο τμήμα, να μας πάρουν τα στοιχεία μας, να μας ξαναφήσουν να επαναβάλουμε πανό, να ξαναφάμε ξύλο. Ήταν τότε το μίνιμουμ πρόγραμμα, ήταν το λαϊκό μέτωπο. Εν πάση περιπτώσει, είναι αν θέλετε, χρόνοι και καιροί που δεν θέλει κανένας να ξαναζήσει. Εγώ όμως επιμένω και λέω ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες του τότε είναι διαχρονικές και μόνο μέσα από αυτές μπορούμε σήμερα να πάμε μπροστά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λέει η Διακήρυξη Αρχών, προέρχεται από τον λαό και υπέρ του λαού τάση, την ίδρυση, τη λειτουργία, την αποστολή, τους στόχους και τους σκοπούς του. Ο λαός έχει αντικατασταθεί. Εδώ δεν λέει τράπεζες, λέει λαός. Έχουμε αντικαταστήσει τον άνθρωπο, γιατί ο συναγερμός είχε ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχουμε αντικαταστήσει τον άνθρωπο με αριθμούς. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε 1000 προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε τη δημογραφική αλλίωση πλέον του τόπου μας, και εμείς κοιτάμε ψηλά και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Δεν είμαι ρατσιστής, αντίθετα, και το ξέρετε. Αλλά ρατσισμός είναι επίσης να υποτιμάς και να υποβιβάζεις τα δικαιώματα των δικών σου των πολιτών
και να ξεχνάς ότι η παράταξη δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Δημιουργήθηκε, είναι κόμμα της δεξιάς. Είναι κόμμα με εθνικούς προσανατολισμούς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Αν κάποιος θέλει το συναγερμό να κάτι διαφορετικό, θα μιλήσει ο λαός στις 6 του Μάη, διότι νομίζω ότι θα αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών. Θα μιλήσει ο λαός, δηλαδή ο συναγερμικός ψηφοφόρος, και από εκεί και εκεί ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Τι μου έχεις μιλήσει με στελέχη, με κομματικούς αυτά για την πρόθεσή σου? Θα σας πω κάτι. Και λυπάμαι που το λέω. Για χρόνια με είχαν στο περιθώριο, με είχαν αποκλείσει, γιατί ακριβώς οι θέσεις μου ήταν διαφορετικές από αυτές τις ηγεσίες. Θα σε ρωτήσω τώρα γιατί, ναι. Λοιπόν, να τους ρωτήσετε εκείνους που με απέκλεισαν, γιατί με απέκλεισαν. Εγώ θεωρώ ότι ο λόγος ήταν ξεκάθαρος. Γιατί οι θέσεις του Σωτήρη, του Σαμψών, οι αρχές, οι αξίες, εκείνα τα οποία πίστευε ότι έπρεπε να γίνουν, ήταν ενδεχόμενα διαφορετικά από την βούληση της ηγεσίας του κόμματος. Ναι, άλλο ηγεσία, άλλο κόσμος όμως. Αυτό σας έχω πει από την πρώτη στιγμή. Πάντα γίνεται. Και δυστυχώς δεν ακούγαμε τον κόσμο μας. Επομένως, δεν μπορείς να παραγνωρίζεις τη ραχοκοκαλιά του κόμματος συνεχώς και να περιμένεις ότι η ραχοκοκαλιά του κόμματος θα είναι εκεί να σε στηρίζει όποτε εσύ θέλεις. Όπως και να έχει. Ναι, μιλάω με κόσμο, δεν έχω χάσει την επαφή μου με τον κόσμο. Καλά, όμως, το συναγερμό δεν μπορεί να το βγάλει κανένας από μέσα σου τώρα, τι να λέμε. Ούτε το συναγερμό, ούτε τη δεξιά, ούτε την εθνικοφροσύνη. Ό,τι και να κάνω. Και βεβαίως δεν μπορούν να με βγάλουν από την πολιτική, αν και προσπάθησαν. Θυμάμαι, ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών τότε, που ζήτησαν την παρέτησή μου γιατί είπα ότι όχι κύριε, η πρώτη κατοικία, το σπίτι των ανθρώπων, θα πρέπει να το προστατέψουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος χάνει τα σπίτια του. Οι περιουσίες, η ελληνική μας γη, αυτή τη στιγμή περνάει σε ξένα χέρια. Και όλοι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το γεγονός, Σωτήρη μου, ότι από ό,τι ξέρω θα είναι 3, 4, 5 υποψήφοι εκεί για τη θέση. Καλοδεχούμενοι όλοι. Ναι. Όσοι θέλουν, είναι δικαίωμά τους να διεκδικήσουν. Οι δικές μου θέσεις είναι ξεκάθαρες. Ο δημοκρατικός συναγερμός πρέπει να ξαναβρει την ταυτότητά του. Πρέπει να επανέλθει στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά του. Αλλιώς θα συνεχίσει μια κατάσταση όπως αυτή που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε βιώσει. Έχεις δείξει αυτό. Κοίταξε να δεις, εμείς θα τα ξαναπούμε γιατί έχει ακόμα πολύ δρόμο η ιστορία αυτή. Και σε άλλη φάση εδώ, για να δούμε και τι γίνεται, να προχωρήσει λίγο και το έργο της νέας κυβέρνησης, να το σχολιάσουμε, να το κρίνουμε. Όποτε θέλετε. Εδώ θα είμαστε εμείς. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Τι ευχαριστήσεις. Να είστε καλά. Ότι είναι εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σου, την ξέρεις. Και θέλω να πιστεύω ότι είσαι άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει, γιατί είσαι αταλάντευτα στα αυτά που πιστεύεις όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φεύγουμε από το Σωτήρι του Σαμψών και πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα να δούμε τι γίνεται.